Ναι. Τον Θέμη Κουρδί, πρόεδρο τη Πανελληνία Ομοσπονδία Παρτιδίου των Αγώνων Καρσίνα. Καταρχήν, ευχαριστώ που ήρθατε και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η πράξη αυτή που έγινε είναι μία συνέχεια πριν από 1,5 χρόνο που δεχτήκαμε πάλι οι πυροβομβίδε. Ως πρόεδρος και της Ένωσης Ομοσπονδίων Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία έχουμε κάνει συγκεκριμένο αγώνα για την πάταξη του λαθροπορείου. Δεν είναι τυχαίο και την προηγούμενη φορά που έγινε μετά από την κατάθεση του νομοσχεδίου, την ψήφιση του νόμου. Και τώρα είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις μας, γιατί πρέπει ο περιορισμός του λαθροπορείου και της κλοπής και της νοθείας να σταματήσει. Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη φορά ζητήσαμε τον Πρωθυπουργό να το δούμε. Δεν δώσαμε, αν θυμάστε, καμία επέκταση στο θέμα. Έχουμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να το δούμε όταν ήταν ακόμα αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν ήμασταν τίποτα μετανάστες, θα μας έβλεπε. Για το λαθρεμπόριο δεν θέλει. Άρα λοιπόν στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και πρέπει να αποδείξουμε ότι πραγματικά θέλουν να φύγει αυτή η γάγγρανα μέσα από την ελληνική πολιτεία. Φαίνεται ότι κάποιοι μέσα από το κράτος συμμετέχουν. Δεν ξέρω αν θέλει πραγματικά η πολιτεία να κάνει το καθήκον της. Προτείνω τους Έλληνες πολίτες να εμπιστεύονται τους οικογενειάρχες παρατηρήχους και να παίρνουν νόμιμο κάψιμο, γιατί αλλιώς θα είναι κρυπταποδόχοι κλεμμένου και λαθρέου. Και θεωρώ, για να πω και μια τελευταία κουβέντα, αν θέλουν να με φάνε, ας με φάνε. Εγώ πίσω δεν θα κάνω. Θα μας πείτε λίγο, να μας περιμένετε.